Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Στην Γρηγόριο Κλινική βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κύπρο αντιπροσωπεία της AIDS Action Europe. Να δούμε τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για τους συμπολίτες μας που διαβιούν με τον HIV, είναι ασθενείς με AIDS. Εκεί είναι η Όλγα Κωνσταντίνου. Όλγα. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Να πούμε έτσι μια πρόταση για την Γρηγόριο Κλινική. Είναι η κλινική αναφοράς για τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV και για τους ασθενείς με AIDS. Είμαι εδώ μαζί με τον Χρήστο Κρασίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της AIDS Action Europe, και τον Μάριο Αντζέμι, ο οποίος είναι μέλος της οργάνωσης, για να μας δώσουν έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό που ήρθαν σήμερα στην Κύπρο αυτή η οργάνωση. Να πούμε ότι είναι μια μεγάλη οργάνωση κάτω από την ομπρέλα της οποίας βρίσκονται φορείς και οργανώσεις από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι. Ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης και αν έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κάτια και Ιάκωβε, και στον κόσμο μας ακούει. Το AIDS Action Europe είναι, είναι ένα δίκτυο περισσότερων από 370 οργανώσεων της κοινότητας που ασχολούνται με τον HIV και τη σεξουαλική υγεία στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ανατολικής Ασίας. Έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε για τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνουν στα γραφεία της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS αυτές τις ημέρες. Και διοργανώσαμε μία επίσκεψη στη Γρηγόριο Κλινική. Το βρήκαμε σαν μια ευκαιρία να έρθουν, να τους παρουσιάσουμε το έργο που γίνεται στη Γρηγόριο, να συζητήσουμε βέλτιστες πρακτικές που λαμβάνουν χώρα και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί το Steering Committee έχει μαζί με τους εργαζόμενους στο AIDS Action Europe, μιλάμε για 12 άτομα, από διαφορετικές χώρες, από Ουκρανία, από Γερμανία, από Ουγγαρία, από Ιρλανδία, Ελλάδα, που είναι ο Μάριος, πάρα πολλές χώρες. Και ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση στο να μιλήσουμε για τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με HIV στην Κύπρο, πατώντας στα ευρήματα που είχαμε από την έρευνα του 2021 για τις ανάγκες των ανθρώπων, που είχαμε παρουσιάσει και στην εκπομπή σου, Κάτια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν και το στίγμα που βιώνουν οι άνθρωποι όσον αφορά στην Κύπρο, αλλά φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το στίγμα που βιώνουν έτσι οι άνθρωποι φυσικά όσον αφορά το HIV και το AIDS είναι πάρα πολύ έντονο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας καλησπερίσω και να πω και ένα γεια σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ που έχουμε στην Κύπρο. Να πω ότι είμαι μέλος του ΔΟΣΟΥ, της δικού της Επιτροπής του AIDS Action Europe και ο υπεύθυνος μείωσης βλάβης του Συλλόγου Ολοθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή. Είμαστε ήδη οι άνθρωποι που ζούμε με το HIV. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που έμαθα την ιστορία της Γρηγορίου Κλινικής. Δεν είχα ιδέα. Είναι κάτι που μας δίνει και εμάς απίστευτη δύναμη να συνεχίσουμε σχετικά με αυτό που αναφερθήκατε. Πιστεύω πως το στίγμα και η διακρίση είναι από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και το οποίο επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την ψυχική μας υγεία, αλλά και την πρόσβασή μας σε μια ποιοτικότερη ζωή. Το στίγμα και οι διακρίσεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτρέψουν ανθρώπους ακόμα και στο να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που είναι απολύτως ζωτικές για την ίδια τους την περίθαλψη, για την ίδια τους τη ζωή. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί πως τα ίδια τα οροθετικά άτομα πρέπει να είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών και των υπηρεσιών που απευθύνονται σε αυτούς. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη συμμετοχή της ίδιας της στιγόμενης κοινότητας σε όλα αυτά που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Υπάρχει αυτό το παλιό σλόγγαν: τίποτα για μας χωρίς εμάς. Αυτό είναι απόλυτα σωστό, γιατί χωρίς να γνωρίζουν τις ανάγκες και όλα αυτά που βιώνουν οι φορείς ή οι ασθενείς με AIDS, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν μπροστά. Όσον αφορά τώρα τη Γρηγόριο Κλινική, τι είναι αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση? Μας είπατε ότι συγκινηθήκατε από την ιστορία. Βέβαια. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εδώ. Εσείς είσαστε από την Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η κυρία που την ίδρυσε αυτή την κλινική, η κυρία Βεναδί, η κυρία Φρίνη Βεναδί. Η ιστορία το ότι έχασε το γιο της, ένα νέο παλικάρι 25 χρονών, από τα συμπτώματα του AIDS, και ότι αφιέρωσε μετά
όλη της τη ζωή, όχι μόνο στη μνήμη του παιδιού της, αλλά στο να εφελήσει την ίδια την κοινότητα, ώστε να μην θρηνούμε και άλλους ανθρώπους, είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκλώνησε προσωπικά. Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας εδώ στην Κύπρο και κάτι έτσι όπως μας τα έχουν πει, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τον ιό ή με το AIDS είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για πάρα πολλά πράγματα, και μέσα από την έρευνα είχαμε δει ότι πάρα πολλοί ασθενείς είναι αυτοί που βιώνουν και κατάθλιψη εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στην κοινωνία και το στίγμα, και είναι καιρός να αλλάξει αν ο κόσμος αρχίσει να ενημερώνεται σωστά για όλη αυτή την κατάσταση γύρω από τον ιό HIV αλλά και για το AIDS. Απλά να πω ότι σήμερα συζητήσαμε πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Δηλαδή συζητήσαμε πράγματα με τον κύριο Αντωνίου, τον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ Αμοχώς του και Λάρνακας, και με παρουσία εκπροσώπων από το Υπουργείο Υγείας, για πράγματα όπως το να έχουν πρόσβαση οι οροθετικοί σε αγωγή για 4 ή 6 μήνες αντί για 2, να μπορούν να παίρνουν την αγωγή τους από τις πόλεις τους, να μπορούν ίσως να κάνουν εξετάσεις και να δίνουν αίμα για τις εξετάσεις από τις πόλεις τους, και να γίνεται το monitoring στη Γρηγόριο. Να μπορεί η Γρηγόριο, για παράδειγμα, να παρέχει ψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και μεταφραστικών υπηρεσιών για μετανάστες που μπορεί να μην μιλούν τη γλώσσα που μιλούμε, δηλαδή υπάρχει ανάγκη για γαλλικά, για ρώσικα. Διάφορα πράγματα καθημερινής φύσης που, αν καταφέρουμε μαζί με τον ΟΚΙΠΗ και τη Γρηγόριο και τα πετύχουμε, η βελτίωση που θα λάβει η χώρα στις ζωές των οροθετικών θα είναι πραγματικά μεγάλο βάλσαμο. Μιλάμε για μικρά πράγματα που μπορούν να γίνουν, και αυτός ήταν ο στόχος της συνάντησης. Ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Κάτια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Βεβαίως στέλνουμε την αγάπη μας στην Φρίνη Βερναρδή. Ήταν η γυναίκα, είπαμε, Γρηγόρης ήταν ο γιος της κυρίας Φρίνης Βερναρδή και ίδρυσε μόνη της, έτρεξε να δημιουργήσει αυτή την κλινική, το λιμάνι όλων αυτών των ορθετικών εκεί έξω που στιγματίζονται ακόμη στις μέρες μας. Η κυρία Φρίνη Βερναρδή, λοιπόν, θα σας πω κάποια στιγμή ξανά την ιστορία της. Έτρεχε πάρα πολλά χρόνια αυτή την ανάγκη, φώναζε στη Βουλή για ένα επίδομα για τα σωροθετικούς, το οποίο πετύχαμε, δεν το πίστευε. Όταν της λέγαμε θα το κάνουμε αυτό το επίδομα, κυρία Βερναρδή, δεν είναι μόνο όμως το επίδομα, που είναι και συχνό 300 ευρώ, 350, ας είναι τα απλά, τα καθημερινά, τα φάρμακά τους. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν μια φορά το δίμηνο ή το μήνα στην Γρηγόριο Κλινική. Θα μπορούσε να επιμηκυνθεί αυτό, όπως έγινε πρόσφατα και με άλλους χρόνιους ασθενείς.